Ντελακρουά, Ματίς και άλλοι διάσημοι και μη ζωγράφοι έζησαν στο Μαρόκο και μας μετέφεραν με το πινέλο τους τα χρώματα, την ομορφιά, τη μαγεία της Ανατολής. Ταινίες όπως η Καζαμπλάνκα, Τσάι στη Σαχάρα και άλλες γνωστές που γυρίστηκαν εδώ ενίσχυσαν την επιθυμία μου να δω από κοντά τη χώρα αυτή. Να ζήσω έστω και για λίγο σε μια όαση, να περπατήσω το μυθικό βουνό των Άτλαντα, να δω από κοντά τα πανέμορφα βερβερικά χωριά. Δεν σας κρύβω ότι η ελληνική μυθολογία με το μύθο του Άτλαντα, του αρχηγού των Τιτάνων, ο οποίος εξορίστηκε από το Δία εδώ, στα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου, με την υποχρέωση να στηρίζει τον ουρανό με τους ώμους του, συνέβαλαν τελικά σε αυτό εδώ το ταξίδι. Ο Μεγάλος Άτλαντας είναι μια επιβλητική οροσειρά η οποία διασχίζει κατά μήκος όλο το Μαρόκο, είναι το φυσικό σύνολο της Σαχάρας με τον Ατλαντικό ωκεανό. Να είμαστε λοιπόν μια ωραία ημέρα στο Μαρακές, στους πρόποδες του Άτλαντα, την πύλη του Μαροκινού Νότου όπως χαρακτηρίζεται. Το Μαρακές, μια μεγάλη πόλη με πολλές και αντιφατικές όψεις που ίσως εδώ ακριβώς να είναι και η γοητεία του. Από τη μια ξενοδοχεία με απίστευτη χλειδί, δρόμοι μεγάλοι, καθαροί με υπέροχα παρτέρια και πολύ πράσινο. Και από την άλλη το χάος. Κυκλοφορούν αρμονικά και είναι να απορρείς πώς μεγάλα πολυτελή αυτοκίνητα και τζιπ, με κάρα, ποδήλατα, άμαξες, μοτοσακό της δεκαετίας του 60. Η παλιά πόλη Μεντίνα είναι χωρίς υπερβολή ένας πραγματικός λαβύρινθος. Στενά δρομάκια, στα οποία συνήθως χάνεσαι ευχάριστα, χαζεύοντας τα μικρά μαγαζάκια με την απίστευτη πραμάτια τους. Η πλατεία στην οποία βρισκόμαστε είναι η Ζεμά Ελφνά, μοναδικό αξιοθέατο για την πόλη που θα την απολαύσουμε το απόγευμα. Τώρα γραμμή για την αγορά. Χαρακτηριστικότατη, μεγάλη και ίσως από τις πιο πλούσιες της Ανατολής. Η αγορά του Μαρακές προσφέρεται για πολλά και ενδιαφέροντα ψώνια. Θα βρούμε εδώ υπέροχα χαλιά και ωραία κεντήματα, πολυθρόνες, σκακίδρες, κοσμηματοθήκες από ξύλο τούζιας με ένθετη διακόσμηση ελεφαντόδοντου υφίλτιση, μεταλλικά σκεύη από μπρούτζο σίδηρο ή χαλκό, δερμάτινα είδη, κοσμήματα, κεραμικά, μπαχαρικά και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νου σας. Μπαζάρι στο Μαρακές εννοείται δίνει και παίρνει όπως και σε όλη την Ανατολή άλλωστε. Θα σου προτείνουν μια τιμή, θα αντιπροτείνεις μια άλλη και αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί μέχρι να καταλήξετε πολλές φορές και στο 1/4 της αρχικής τιμής. Το ωραίο βέβαια είναι ότι πολλές φορές θεωρείς ότι ψώνισες ικανοποιητικά, ίσως ότι έριξες και λίγο τον έμπορα, εξήγησες κάθε περιθώριο, μέχρι να ανακαλύψεις πιθανότατα σε επόμενο κατάστημα ότι το ίδιο πράγμα πωλείται ακόμα φθηνότερα.
Η πολύ όμορφη αυτή πόρτα είναι διακοσμημένη με κόκαλα καμήλας. Παιδιά, στο Μαρακές είδαμε καταπληκτικές πόρτες, αληθινά έργα τέχνης, τα οποία στέλνονται και στην Ελλάδα. Γενικότερα βέβαια η αγορά του Μαρακές έχει αληθινούς θησαυρούς, καταπληκτικές αντίκες, που ίσως είναι και μεγάλες ευκαιρίες, για όσους βέβαια γνωρίζουν και έχουν πολύ μεγάλη υπομονή. Καιρός όμως να αφήσουμε την αγορά και να μεταφερθούμε εδώ δίπλα στην πλατεία Ζεμά Ελφνά. Είναι η πλατεία σύμβολο για το Μαρακές. Ένας χώρος που διασταυρώνονται βέρβεροι που κατεβαίνουν από τα βουνά, άνθρωποι της ερήμου, φελάχοι από τις παιδιάδες και τουρίστες από όλο τον κόσμο. Είναι η ψυχή του Μαρακές. Θα συναντήσουμε εδώ ό,τι το πιο απίθανο, από πολιτές βοτάνων και φαρμάκων, μέχρι γόητες φιδιών, παπατζίδες, ζογκλέρ, μουσικούς, νερουλάδες. Εδώ μια ηλικιωμένη κυρία φτιάχνει στη σούλα χαρκούς. Είναι παραλλαγή του τατουάζ, αλλά είναι προσωρινό. Ξεφλουδίζει και πέφτει, αφήνοντας στο δέρμα ένα σκουρόχρωμο ίχνος που βγαίνει πολύ εύκολα μέσα σε λίγες μέρες. Κάθε απόγευμα στην πλατεία στείνεται ένα τρελό πανηγύρι. Γύρω γύρω είναι οι υπαίθριες ψησταριές, οι πάγκοι με τα φαγητά, τις σαλάτες, τα γλυκά, τους χυμούς. Και μέσα δίνονται οι παραστάσεις, απίστευτες παραστάσεις και πάρα πολλές. Κάθε ομάδα οριοθετεί τη χάλκα της, τον κύκλο της δηλαδή, ένα κύκλο ευλογημένο από κάποιον Άγιο για να δώσει την παράστασή της. Ας τους απολαύσουμε. We'll be right back.
Η πλατεία είναι γεμάτη. Το γλέντι συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Θα έλεγα μάλιστα ότι όσο περνάει η ώρα, όσο βραδιάζει, τόσο περισσότερος κόσμος συγκεντρώνεται. Οι χοροί καλά κρατούν. Και ενώ όλα αυτά τα υπέροχα και μαγικά συμβαίνουν στην πλατεία μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ίσως και όλη νύχτα, εμείς θα την αφήσουμε για κάποιο νυχτερινό κέντρο. Ο Μιναρές της Κουτουμπίας είναι αριστούργημα της Ισπανομαυρτανικής τέχνης. Η Κουτουμπία, το ωραίο αυτό τζαμί, δυστυχώς δεν είναι επισκέψιμο στους μη μουσουλμάνους, όπως και τα περισσότερα εδώ στο Μαρακές. Θα αρκεστούμε λοιπόν σε μια βόλτα στον περιβάλλοντα χώρο, στους πολύ ωραίους τσίπους που τώρα βλέπουμε. Μενάρα, ένα πάρκο 100 περίπου εκταρίων.
Σε αυτό το πάρκο συνήθιζαν να έρχονται ραντεβού οι σουλτάνοι. Μάλιστα, κατά ένα μύθο, ένας από αυτούς συνήθιζε την αυγή να πνίγει στη λίμνη που είναι μπροστά από αυτό το περίπτερο τη γυναίκα με την οποία είχε κοιμηθεί το προηγούμενο βράδυ. Μαυσολία των Σααδινών. Η δυναστεία των Σααδινών κυριάρχησε στο Μαρόκο από το 1525 έως το 1660 περίπου. Είμαστε στα ερείπια του παλατιού El Bandi, το οποίο άρχισε να χτίζεται το 1578 για λογαριασμό του Σουλτάνου Αχμέτ El Mansur. Ήταν ένα τεράστιο πολυτελές οικοδόμημα με πάνω από 360 δωμάτια γύρω από μια εσωτερική αυλή με λουλούδια, πισίνες, συντριβάνια κλπ. Άλλη μια πολυτελής κατοικία του Βεζίρι Μπαχμέντ επί εποχής του Σουλτάνου Μουλάι Χασάν. Τεράστια και πολυτελέστατη και αυτή η κατοικία, άλλωστε ο Βεζίρις είχε πολυμελή οικογένεια. Είχε μόλις 4 γυναίκες και 22 παλακίδες να στεγάσει ο άνθρωπος. Νυχτερινό κέντρο Φαντασία. Ένα πολύ μεγάλο κέντρο που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Ουσιαστικά δεν είναι ένα κέντρο όμως, είναι πολλές σκηνές γύρω από ένα γήπεδο. Πολυτελείς σκηνές όπου σερβίρεται το φαγητό με τη συνοδεία μουσικής και χορών από όλο το Μαρόκο. Αλλά το ωραίο είναι ότι μετά το φαγητό όλος ο κόσμος μαζεύεται στο γήπεδο, όπου υπάρχει ένα πλούσιο θέαμα με χορό κοιλιάς, διάφορα happenings και το κυριότερο με επίδειξη της ιππικής τέχνης των Μαροκινών. Να τα δούμε. Ha ha ha.